23 Απριλίου 2018 βρισκόμαστε στο φιλόξενο σπίτι της ποιήτριας Γιώτας Παρθενίου, της γιαννιώτισσας ποιήτριας, στον απόϊχο μιας υπέροχης μουσικοποιητικής βραδιάς που πραγματοποιήθηκε εχθές το βράδυ στις 22 Απριλίου του 2018 στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών ο Δημήτρης Χατζής. Έχουμε κοντά μας τον καθηγητή ξένων γλωσσών, συγγραφέα, μεταφραστή και χίλιες δυο άλλες ιδιότητες που θα μας τις πει ο ίδιος καλύτερα, τον κύριο Μαρντάρε Βαλέριο, ο οποίος παρευρέθηκε χθες βράδυ στην εκδήλωση και μάλιστα τιμήθηκε από την ΕΛΣΥ για το μεταφραστικό του έργο και κυρίως για τη μετάφραση που έχει κάνει στα ποίηματα της γιαννιώτισσας ποιήτριας Γιώτας Παρθενίου. Καλωσορίσατε, κύριε Βαλέριο. Και καλώς σας βρήκα. Με πολύ μεγάλη χαρά σας είδαμε ξανά εδώ στην Ελλάδα, γιατί μας είχε δοθεί ευκαιρία και παλιότερα, το 1996, στα πλαίσια των Αλκίων Νίδων Λογοτεχνίας, του Σωματείου Λόγου και Τέχνης Αλκιονίδες της Κορίνθου, όπου είχατε παραβρεθεί και είχατε αναπτύξει ένα θέμα πολύ σημαντικό για την Ελλάδα, τη σχέση του Νίκου Καζαντζάκη με τον Παναΐτη Στράτη, ναι, τον δικό σας μεγάλο ποιητή. Βεβαίως, ναι. Μίλησα για τη φιλία που υπήρξε ανάμεσα τους. Ναι. Ήταν σημαντική για την Ελλάδα και για τη Ρουμανία. Και νομίζω ότι υπάρχουν και άλλα υπέροχα παραδείγματα φιλίας σήμερα και πάλι ανάμεσα σε Έλληνες και Ρουμάνες. Ποιητές και συγγραφείς και λογοτέχνες. Ναι, και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Ναι, ναι. Πριν έρθω στην Ελλάδα πρώτη φορά το 1983 που ήμουν φοιτητής τότε, για πρώτη φορά, συγγνώμη, για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 83, ναι, ήρθατε. Το 1983 ήμουν φοιτητής και είχα μια υποτροφία στο ΙΜΧΑ. Τότε γνώρισα και τον ποιητή Γιώργο Βαφόπουλο, που έγινε πρώτη ποιητική αγάπη μου, αν μπορώ να το πω έτσι. Και μετά άρχισα να κάνω λογοτεχνικές μεταφράσεις. Από τότε. Άρχισα με την Μπαλάδα της Αγάπης του Γιώργου Βαφόπουλου. Συνέχισα με άλλα ποιήματά του. Ύστερα από χρόνια έβγαλα και έναν τόμο με τα ποιήματά του στα ρουμανικά. Και με τον καιρό γνώρισα και άλλους ποιητές και ποιήτρες της Ελλάδας και βελτίωσα τη δραστηριότητά μου ως μεταφραστής. Επειδή μου άρεσε πάρα πολύ η ελληνική γλώσσα, ασχολήθηκα και με τις παροιμίες της ελληνικής. Τώρα ετοιμάζω δύο μεγάλα λεξικά των παροιμιών, ελληνο-ρουμανικό και ρουμανο-ελληνικό. Είναι πολύ σκληρή δουλειά. Πέρασαν 16 χρόνια και νομίζω ότι φέτος ή το αργότερο του χρόνου θα τελειώσω τα δύο έργα. Έχετε μαζέψει όλες τις παροιμίες δηλαδή, έχετε ήδη φτάσει στο τελικό στάδιο. Όλες τις παροιμίες δεν μπορούμε να μαζέψουμε γιατί είναι πάρα πολλές. Είναι πολλές και νομίζω ότι υπάρχουν πολλές παροιμίες που δεν βρήκαμε μέχρι τώρα. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι πρόκειται για έναν ανεκτίμητο θησαυρό. Σίγουρα. Στο μεταξύ ετοίμασα και έναν τόμο με διηγήματά μου. Αρχίζει με ένα διήγημα που έγραψα στα ελληνικά στα Γιάννενα.
όταν ήμουν φοιτητής εδώ. Ναι, και αποδίδεται στα ελληνικά ή στα ρουμάνικα? Όχι, στα ρουμάνικα, επειδή υπάρχουν τρία διηγήματα και έπρεπε να... Δεν είναι αυτό, είναι εκείνο το βιβλίο. Ναι, ναι. Αυτό είναι εκείνο, το βιβλίο με τα διηγήματα. Συγγνώμη, να το δείξουμε λίγο. Ναι, ναι, αυτό. Και είναι όλο στα ρουμάνικα αυτό. Ναι. Είναι όλο στα ρουμάνικα. Νόμιζα ότι έχω το ελληνικό κείμενο του πρώτου διηγήματος στο σπίτι μου. Αν το βρω, θα σας το στείλω ταχυδρομικά. Α, πολύ ωραία. Ευχαριστούμε. Και είναι και ένα άλλο βιβλίο που φέρατε μαζί σας. Πρόσφατη έκδοση κι αυτό, ε. Ναι. Το οποίο τι λέει, η απήχηση του ελληνικού λόγου. Ναι. Το οποίο είναι δίγλωσσο. Όχι, μόνο στα ρουμανικά. Α, μόνο στα ρουμανικά. Απλώς έχει το τίτλο. Ναι. Δίγλωσσο. Το βιβλίο περιέχει επιστημονικές ανακοινώσεις. Εκείνο το χρόνο γιορτάσαμε τα 40 χρόνια ελληνικής εκπαίδευσης στο ΕΑΣΥ, στο Πανεπιστήμιο Αλεξάνδρου Ιωαννικούζα. Και έχετε τις εισηγήσεις που υπόθηκαν τότε? Ναι, ναι, ναι. Εδώ μιλάω για τις παροιμίες του Ιωάν Κράγκε και ανακαλύπτω τα κοινά στοιχεία που υπάρχουν ανάμεσα στις ελληνικές παροιμίες και τις ρουμανικές παροιμίες. Και βλέπω και άλλα δύο ονόματα, του Ανδρέα Ράδου, ναι, και της Αγγελικής Μουζακίτη. Η Αγγελική Μουζακίτη ήταν λέκτορας στο Λεκτοράτο Νεοελληνικών Σπουδών. Μετά ήρθε μια άλλη ελληνίδα καθηγήτρια, η Σουλτάνα Αρβανιτάκη είναι τώρα. Μάλιστα. Διδάσκει στο λεκτοράτο, αλλά πρέπει να σημειώσουμε ότι αυτό το λεκτοράτο υπάρχει χάρη στον κύριο Ανδρέα Ράδου. Ναι. Ναι. Αυτός ίδρυσε αυτό το... Κάποτε ήταν φροντιστήριο νεοελληνικών σπουδών και μετά πήρε το όνομα του λεκτοράτου. Και αυτό εδώ είναι μία συλλογή ποιημάτων της ποιήτριας Γιώτας Παρθενίου, τον οποίο τη μετάφραση έχετε επιμεληθεί ο ίδιος. Βεβαίως. Πείτε μας σχετικά με εσάς και τη Γιώτα Παρθενίου, με τη σχέση σας, με τη φιλία σας, πότε γνωριστήκατε. Τα ποιητικά έργα της Γιώτας Παρθενίου άρχισαν να δημοσιεύονται στη Ρουμανία πριν 20 χρόνια και μετά δημοσίευσα πολλά ποιήματά της στα περιοδικά της Ρουμανίας. Σε μετάφραση δική σας πάντα, εδώ και 20 χρόνια. Βεβαίως, βεβαίως. Και ιδιαιτέρως στα περιοδικά της πόλης μου. Γιατί ειδικά τη Γιώτα Παρθενίου, την είχατε γνωρήσει? Λοιπόν, εδώ και 20 χρόνια. Την γνώρισα προσωπικά. Παρατήρησα ότι είχε νέα, αν μπορώ να το πω έτσι, νέα ειδική ψυχή. Ναι. Ειδική ψυχή. Και ήταν γεμάτη... Ήταν γεμάτη από όνειρα, λέω. Ναι. Και η ποιήση της και η Γιώτα η ίδια. Εντάξει. Λοιπόν, και χάρηκα πολύ όταν είχαμε την ιδέα να βρούμε και ένα βιβλίο στα ρουμανικά με τα ποιήματά της. Ναι. Αυτός ο τόμος... Έχετε κάνει επιλογή. Ναι. Από το συνολικό έργο της Γιώτας Παρθενίου. Ναι. Με αλλά τι κριτήριο. Έχουμε και άλλο τόμο όπου δημοσιεύθηκε η Γιώτα Παρθενίου. Λόγος γίνεται για μια ανθολογία του ελληνικού πνεύματος με τον τίτλο «Το ελληνικό πνεύμα, ευρωπαϊκές είναι συνθέσεις». Είναι αυτή η ανθολογία εκεί, ναι. Ναι, έχει πολλά ποιήματα και σε εκείνο το βιβλίο. Mm. Να σας πω και πάλι... Πολύ σπουδαία, συγγνώμη, εκείνη η δουλειά, πολύ σπουδαία, περιλαμβάνει και πολλούς άλλους Έλληνες ποιητές. Βεβαίως, βεβαίως. Για να συνεχίσω με την προσωπικότητα της Γιώτας Παρθενίου, εμείς στο ΙΑΣΥ κάναμε και μια πολύ σημαντική παράσταση με τα ποιήματά της, με
ποίηση και ελληνική μουσική. Τέτοια παράσταση οργάνωσαν οι καθηγητές και οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Καλών Τεχνών του Ιασίου. Και το έκαναν από ενθουσιασμό. Ναι. Πολύ καλά. Υπό την καθοδήγηση βέβαια, τη δική σας. Εντάξει. Εγώ ήμουν μόνο μεταφραστής. Η καθοδήγηση υπάρχει μια κυρία καθηγήτρια στην σχολή μουσικής. Είναι η Ζανφύρα Ντανίλα, που είχε την ιδέα. Ζανφύρα Ντανίλα. Ο πατέρας της ίδρυσε το τμήμα θρησκευτικής μουσικής στο Οδείο Ιασίου και η Ζανφύρα είχα την ιδέα να κάνει με τους φοιτητές του τμήματος θρησκευτικής μουσικής τέτοια παράσταση με τα ποίηματα της γιώτας. Πολύ ενδιαφέρον. Είχε επιτυχία. Μεγάλη επιτυχία. Η αίθουσα ήταν γεμάτη. Γεμάτη και είχαμε πολλούς θεατές. Χειροκρότησαν πολύ. Και η ατμοσφαίρα ήταν υπέροχη. Η ατμοσφαίρα. Από εκεί και πέρα. Λοιπόν, εγώ... Εδώ είναι η αφίσα της χρυσινοβραδινής παράστασης. Ναι. Εγώ επιστρέφω στην πάρα πολύ όμορφη, ναι. Εγώ επιστρέφω στην πατρίδα, επειδή πρέπει να παρουσιάσω εκεί και το βιβλίο μου με διηγήματα. Θα το κάνουμε στις 3 Μαΐου. Μάλιστα. Με αυτή την ευκαιρία θα συμπληρώσω και εγώ τα 60 χρόνια της ζωής μου. Εγώ γεννήθηκα την 1η Μαΐου. Ναι, το είδα στο βιογραφικό και μου έκανε και εντύπωση. Εντάξει. Πολύ ωραία. Δηλαδή με αφορμή τα 60 χρόνια. Ναι. Πάνω στα 60 χρόνια εκδίδεται και το βιβλίο αυτό με τα διηγήματά σας. Ευχόμαστε κάθε επιτυχία σε αυτό. Και από εκεί και πέρα, πείτε μας. Λοιπόν, έχετε πολλούς άλλους δεσμούς. Όπως σας είπα, το πρώτο διήγημα έχει, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, ελληνικό θέμα, αλλά είναι, θα έλεγα εγώ, παγίδα. Είναι παγίδα γιατί τα διηγήματα είναι ψυχολογικά. Στο πρώτο διήγημα, ένας νέος Έλληνας που έχει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, ανακαλύπτει με τον καιρό ότι είναι καλύτερος από όσους όπως τον συναντούν στην πόλη του και τον θεωρούν θεό για δέσιμο. Είναι διήγημα γεμάτο από αισιοδοξία. Ωραία. Χρειάζονται αισιόδοξες νότες στις εποχές που ζούμε. Απλά αυτό το διήγημα το είχατε γράψει όταν ήσασταν εδώ στα Γιάννενα. Ναι. Αρχές του 80. Ναι. Αν δεν κάνω λάθος, αρχές του 80. Λοιπόν, το 1994 είχα αυτή την ιδέα. Το βιβλίο έχει και έναν υπότιτλο. Διηγήματα σχεδόν ψεχασμένα, γιατί πολλά χρόνια άφησα αυτά τα διηγήματα στη βιβλιοθήκη, ήταν δαχτυλογραφημένα. Ναι. Και ένας φίλος μου ζήτησε να τα δημοσιεύσω. Και πέρασαν ακόμα 10 χρόνια και πήρα την απόφαση. Αυτό δεν οφείλεται σε αμέλεια όμως, από ό,τι μπορώ να ξέρω. Οφείλεται στην πολυσχηδή δραστηριότητα και στις πάρα πολλές επαγγελματικές και λογοτεχνικές υποχρεώσεις, έτσι. Ναι, αυτό ήταν. Γιατί δεν είπαμε ότι επαγγελματικά έχετε ασχοληθεί ως καθηγητής ξένων γλωσσών, ότι γνωρίζετε πολύ καλά
αρκετές ξένες γλώσσες. Διδάξατε γαλλικά, νομίζω, και... Ναι, γαλλικά, ρωσικά. Αυτά τα διδάξατε. Ναι, ναι, ναι. Άλλες γλώσσες, αγγλικά, νομίζω αγγλικά, γνωρίζετε. Γερμανικά, γερμανικά. Ναι. Τα ρουμάνικα, ναι. Τα ελληνικά. Εγώ ξέρω κροατικά. Πολύ καλά, ναι. Μια ζωή, δηλαδή, γυράσκεται αηδιδασκόμενος. Μια ζωή γεμάτη από... Από δράση, από δραστηριότητα. Ναι, και από όνειρα, φιλολογικά όνειρα. Ναι, ναι. Πολύ ενδιαφέρον στο βιογραφικό σας είναι ένα μακροσκελέστατο βιογραφικό, όπου πραγματικά κανείς δεν ξέρει τι, πού να προς το σταματήσει. Άπειρο από διοργάνωση εκδηλώσεων, από ανακοινώσεις, από συμμετοχές σε συνέδρια, σε συμπόσια. Δηλαδή, δεν έχετε σταματήσει καθόλου. Ναι. Εδώ και πόσα χρόνια, και 40 χρόνια σχεδόν, Έχω πολλά σχέδια και για το μέλλον, αλλά ποιος ξέρει. Ναι, εύχομαι να μπορέσετε να τα πραγματοποιήσετε. Θέλουμε και υγεία, θέλουμε και δύναμη και... Το παν είναι υγεία, ναι. Εύχομαι και ελπίζω να έχετε και υγεία και να μπορέσετε να πραγματοποιήσετε αυτά τα όνειρα. Για την Κόρινθο ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί είχατε συμμετάσχει και στην Κόρινθο και επειδή είμαι και εγώ Κορίνθια, θέλω να ξέρω τις αναμνήσεις σας και τις εντυπώσεις σας από τη συμμετοχή στις Αλκιονίδες, της Κορίνθου. Ναι, μ' άρεσε πάρα πολύ στην Κόρινθο και ήμουν πολύ... ενθουσιασμένος τότε. Είχα την ευκαιρία να μιλήσω για την φοιτεία του Νίκου Καζαντζάκη με τον Παναγιώτη και με αυτή την ευκαιρία γνώριζα καλύτερα και την Κόρυφα. Ναι. Και τις Αλκιονίδες και το σωματείο. Ναι. Λόγου και τέχνης Κορυνθού. Μάλιστα. Να καλωσορίσουμε τη Γιώτα. Στο πολύ. Να μπει στην κουβέντα μας και η κυρία Παρθενίου. Οπότε να επιστρέψουμε στα Γιάννενα μάλλον. Πολύ ωραία. Τι έχετε να μας πείτε, κυρία Παρθενίου, για... Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά από την καρδιά μου τον Βαλέριο Μαρτάρε για αυτό το έργο που έκανε, γιατί να μεταφράσεις ένα έργο 180 σελίδες δεν είναι καθόλου εύκολο. Νομίζω ότι είναι έργο ζωής. Με αυτή τη μετάφραση η ποίησή μου, αλλά και η ελληνική ποίηση κατά έναν τρόπο, ταξίδεψε σε μια άλλη χώρα, σε μια άλλη γλώσσα, με το δικό της ιδιαίτερο πολιτισμό. Έφτασε αυτό το βιβλίο σε αναγνώστες που δεν θα μπορούσα να σκεφτώ ότι θα έφτανε κάποτε, και η γνωριμία μου με τον Βαλέριο Μαρτάρε ήταν κάτι που χαράχτηκε μέσα μου. Και καθοριστική. Καθοριστική. 20 χρόνια να μεταφράζονται ποίηματά μου και να τα έχω στα χέρια τους αναγνώστες της Ρουμανίας δεν είναι λίγο. Μας δίνει μια δυνατή φιλία. Και αυτό το έργο, με τόση αγάπη που έγινε από τον Βαλέριο Μαρτάρε, και με τέτοιο τρόπο, καθώς λένε άλλοι μεταφραστές, αλλά και άνθρωποι της λογοτεχνίας στη Ρουμανία, όπως λέει ο κύριος Ανδρέας Ράδος, όπως λέει η κυρία Ελένα Λάζαρ, είχε μια εξαιρετική μετάφραση. Και το πολύ δύσκολο στην ποίηση είναι το να αποδίδεται σε μια άλλη γλώσσα. Έτσι λοιπόν, μέσα μου αισθάνομαι πως αυτό το έργο πια ανήκει σε δύο συγγραφείς, στο Βαλέριο Μαρτάρε και στη Γιώτα Παρθενίου και σε δύο χώρες, στην Ελλάδα και στη Ρουμανία. Και είμαι ευγνώμων στο Βαλέριο Μαρτάρε, την κυρία Ελένα Λάζα του εκδοτικού οίκου, στον κύριο Ανδρέα Ράδο και σε όλους εκείνους που έκαναν εκείνη τη βραδιά αφιέρωμα στην ελληνική ποίηση και στην ελληνική μουσική.
στην κυρία Ζαμφύρα. Ζαμφύρα τα λέμε. Ναι. Στο Πανεπιστήμιο του Ιασίου της Σχολής Καλών Τεχνών και σε εκείνο το θεατρικό σχήμα που έχω από την καρδιά μου να πω ευχαριστίες και θα ήθελα κάποια στιγμή να βρεθώ εκεί, θα ήθελα και θα το επιδιώξω γιατί θα είναι το ευχαριστώ μου και στο Πανεπιστήμιο, στο Βαλέριο Μαρτάρε, στη χώρα της Ρουμανίας. Ευχαριστώ πολύ. Επίσης να πω ότι είναι μια μεγάλη τιμή για το Πανεπιστήμιο μας όπου φίτησε με υποτροφία ο Βαλέριο Μαρτάρε, μια μεγάλη τιμή για την πόλη, μια μεγάλη τιμή για την Ελλάδα που παραβρέθηκε χτες σε εκείνη τη βραδιά παρουσίασης του έργου κάνοντας ένα μακρινό ταξίδι σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Νομίζω ήταν μια... Αυτό τα λέει όλα, νομίζω. Την αγάπη του για την Ελλάδα, ναι, για την πίεση και για τη φιλία του για τη Γιώτα Παρθένιο. Και το χάρηκε όλο το κοινό που μας παρακολούθησε. Το χάρηκαν οι συντελεστές της οργάνωσης. Ιδιαίτερα θα πω η θεατρική συμπαιχνία με την εξαιρετική σκηνοθέτη Γιολάντα Καπέρδα, με την αισθαντική φωνή του Βασίλη Σιάφη και της Γιολάντας και ιδιαίτερα επίσης οι καλλιτέχνες της μουσικής, ο Γεράσιμος Λόλης που είναι εξαιρετικό βιολί, το δεύτερο βιολί του δημοτικού μας οδείου, εξαιρετικός βιολονίστας και ο νεαρός ταλαντούχος πιανίστας και φοιτητής της ιατρικής Ιωάννης Ντακούμη. Και βέβαια δεν πρέπει να παραλείψω πως σε ό,τι γίνεται σε σχέση με την ποίησή μου και όχι μόνο, σε ό,τι η Γιώτα Παρθενίου λειτουργεί σε αυτή την πόλη πολιτιστικά, είναι κοντά μας πάντα αδερφοί και φίλοι. Ο Βαγγέλης Ματάτης, πρόεδρος των Υπηρωτών Κορινθίας, που κάνει ένα τρομερό έργο στην Κορινθία, και η Μαργαρίτα Φρονιμάδη Ματάτση, μια φιλία μακράς διάρκειας, που θα έχει διάρκεια όσο ζούμε, εξαιρετική ποιήτρια, και προσφέρει πάρα πολλά στην Κορινθία, πολιτισμικά, και τους ευχαριστώ που πάντα είναι κοντά μας, και αυτή ακόμη τη φορά. Και προβάλλουν όλα όσα συμβαίνουν στην Ήπειρο μέσα από την πένα της Μαργαρίτας Φρονιμάδη Ματάτση και μέσα από την εκείνη τη ματιά της τεχνολογίας του Βαγγέλη Ματάτση. Ευχαριστούμε κυρία Παρθενίου για τα καλά σας λόγια. Εμάς μας φέρνει κοντά ένα μεγάλο αίσθημα και δυνατό αίσθημα φιλίας που έχει απαρχή από το ξεκίνημά μας στην Κόρινθο, από το ξεκίνημα μιας μεγάλης προσπάθειας προσέγγισης της λογοτεχνίας, της τοπικής, της ελληνικής και της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Και έτσι συναπαντήθηκαν κάποια στιγμή τα βήματά μας και με την κυρία Παρθενίου και με τον κύριο Μαρτάρε Βαλέριο. Και μπορώ να πω ότι πρόκειται για πολύ ευτυχείς συγκυρίες που άφησαν αναλύωτο στίγμα στην ζωή μας και στην ψυχή μας. Συγγνώμη. Πέστε μας. Λοιπόν. Ό,τι άλλο θέλουμε να πούμε, καλό είναι να το εξαντλήσουμε. Για να συνεχίσω στην Κόρινθο. Έπρεπε να μιλήσω και στην τηλεόραση, ναι, για τον Νίκο Καζαντζάκη. Είχαμε κανονίσει ένα ραντεβού στο τοπικό του τηλεοπτικό σταθμό της Κορίνθου. Ο κύριος που μου έβαλε ερωτήσεις ήταν ο κύριος Χοντόζογλου. Ο Θεοδόσης, ναι. Ναι. Αλλά την ερώτηση για τον Νίκο Καζαντζάκη μου την έβαλε ξαφνικά. Mm. Σε παρακαλώ να πεις σε αυτή την κοπέλα κάτι για τον Νίκο Καζαντζάκη. Και δεν ήμουν έτοιμος. Σας παρακαλώ
είμαι πολύ μικρός για να μιλήσω για τον Νίκο Καζαντζάκη. Οπότε τελείωσε το θέμα. Καταλαβαίνετε, το ίδιο θα έλεγα και τώρα. Είμαι πολύ μικρός για να μιλήσω για την Γιώτα Παρθενίου. Όχι. Είστε τόσο αξιόλογος με ένα τόσο δυνατό και μεγάλο έργο και με τόση αγάπη για την ελληνική γλώσσα και την ελληνική λογοτεχνία. Αυτό φαίνεται μέσα από όλο το έργο σας, μέσα από την πορεία που έχετε διανύσει έως τώρα. Και είναι ευτυχής η Ελλάδα που έχει τέτοιους φίλους και λάτρεις του πολιτισμού της. Άμα έχετε ερωτήσεις. Ναι, θα θέλαμε. Έχουμε πολλές ερωτήσεις, αλλά δεν ξέρουμε από πού να αρχίσουμε. Θα θέλαμε να μας μιλήσετε λίγο και για το Ίδρυμα Ρήγας Φεραίος, το οποίο νομίζω αυτή την εποχή ηγείστε, γιατί είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε και εδώ στην Ελλάδα ότι εκεί υπάρχει ένας κόσμος, κάποιοι άνθρωποι που προσπαθούν να κρατήσουν ζωντανή την ιστορία και την το ελληνικό πνεύμα. Βεβαίως, το Ίδρυμα για την διάδοση της Βαλκανικής και της Ευρωπαϊκής Κουλτούρας ιδρύθηκε το 1992 από τον κύριο Ανδρέα Ράδο. Ναι, πολύ σπουδαίος άνθρωπος. Έχει συμβάλει πάρα πολύ στην διάδοση της ελληνικής λογοτεχνίας και όχι μόνο. Και στα πλαίσια αυτού του ιδρύματος έγιναν πάρα πολλά, πάρα πολύ καλά πράγματα, πνευματικά γεγονότα, παραστάσεις, άλλες δραστηριότητες, χάρη στον κύριο Ανδρέα Ράδο. Επειδή αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο καλλιτέχνης ήταν γεμάτο από ενθουσιασμό και το ΙΑΣΥ εμπλουτίστηκε χάρη σε αυτόν στον πνευματικό τομέα. Λοιπόν, τα μέλη του Ιδρύματος δεν είναι μόνο από τη Ρουμανία, είναι και από την Ελλάδα και έχω μπροστά μου τώρα δύο κυρίες που είναι μέλη του Ιδρύματός μας. Που έχουν την τιμή να δεχτούν την πρότασή σας εδώ και κάποια χρόνια και να συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια. Βεβαίως. Και υπό την αίγιδα αυτού του Ιδρύματος είχαμε δραστηριότητες και στα περιοδικά, τα λογοτεχνικά. Λοιπόν, μεταφράστηκαν πολλοί ποιητές της Ελλάδας και πάλι χάρη σε αυτό το ίδρυμα. Ναι. Υπήρξε μια ελληνική, μια ειδική ελληνική σελίδα στο περιοδικό Κρονικά και μετά στο άλλο περιοδικό Κρονικά Δέκε, το παλιό Χρονικό. Ναι. Όπου το ελληνικό πνεύμα ήταν παρόν. Υπάρχει πάντα μια σελίδα ολόκληρη του Ιδρύματος Ρήγας Φεραίος, ναι, που είναι αφιερωμένη σε Έλληνες ποιητές. Βεβαίως. Πολύ σημαντικό και για τους Έλληνες και για την Ελλάδα. Σίγουρα. Και να μιλήσουμε και να πούμε ότι πάντα όλη αυτή η προσφορά είναι αφιλοκερδής και εθελοντική, ας πούμε. Δεν απαιτήσατε ποτέ κάποια ανταμοιβή από κανέναν. Όχι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Το κάνουμε από ενθουσιασμό και νιώθουμε πολύ καλά. Ακριβώς. Μακάρι να μας διακατήχε όλους αυτός ο ενθουσιασμός και ειδικά στις σημερινές συνθήκες και ειδικά εδώ στη χώρα μας, όπου γενικά είμαστε λίγο... Να ζητήσω κάτι. Βεβαίως. Μπορείτε να μας διαβάσετε στα ρουμάνικα κάποια αποσπάσματα
από τα ποίηματα καλύτερα. Να σας ακούσουμε στη ρουμανική γλώσσα. Θέλετε γελιά. Πολύ θα το θέλαμε. Καλύτερα να διαβάσετε εσείς στα ελληνικά και εγώ στα ρουμανικά, εντάξει. Α, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Να επιλέξετε... Ας επιλέξει η Γιώτα ποιο προτιμάει και να το διαβάσετε και στα ρουμανικά. Γιατί δεν μας δόθηκε χθες η ευκαιρία να ακούσουμε κάτι ανάλογο. Και εκ των υστέρων το σκεφτήκαμε ότι ήταν μία μικρή παράληψη, δηλαδή. Θα μπορούσαμε να το είχαμε συμπεριλάβει στο πρόγραμμα, οι οργανωτές δηλαδή. Γιατί δεν έχω τώρα αντίκτυπος. Δεν πειράζει, το ίδιο. Το ίδιο. Θα τις χρησιμοποιήσουμε τον ίδιο τόμο. Διαλέξτε εσείς. Ενδιαφέρουσα πρόταση πάντως. Η γυναίκα με τους σαφύρους και τα σαντάλια. Με το πανέρι διάβηκε. Άγιος Γεώργιος, παντάνασα, μιλέε. Να κόψει άσπρα σπιτάκια, κορφές κεραμιδιών. Θεμέα που σαφύρε σι σαντάλε. Κουπανέρο η τρέκου, περασούν το Γεώργιο. Παντάνασα, μιλιά, σε κουλέγε άλβε, κρεσούτσε, κρέστε, δε τσίγλε. Είναι τόσο πολλά, ε. Ναι. Και είναι 180 σελίδες. Mm. 180 σελίδες, βέβαια. Μια σταχυολόγηση από το σύνολο του έργου. Ναι, 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 ναι. Σαν ένας λόγος. Είμαι εδώ. Τα μάτια σου με κλωθάνε. Είναι γλυκά και ήμερα τα μάτια σου. Λάμψη και φως. Και ό,τι δεν ταξιδέψαμε. Κι είναι σαν ένας λόγος που κίνησε να έρθει τα μάτια σου. Κα ον κουβέντ. Εω σουν τα έτσι. Για ρόκι τέι μορμαρέσκ. Σουν πλένς και φέρε τούρμπορ, όκι τέι. Λουκύρε και λουμίνε στοντ, και νέκαλε το ρίρε ανάστρα. Și sunt ca un cuvânt ce s-a pornit să vină ochii tăi. Μπορούσες να ακούσεις μουσική. Κι ήρθε ένα μικρό καράβι από πού κινημένο κανείς δεν ξέρει. Με τις αντένες του ανοιχτές. Μπορούσες να ακούσεις μουσική από φως και από λουλάκι, που σαν ξετρελαμένο, μεθυσμένο αλληλουροειδές από τη γρήγορη αναλλαγή των εικόνων του, ως τις κάτωπτρων. Θα σου μιλώ ως το πρωί και κάτι. Πουτά η μουσική σ' ασκούτς. Σι σωσί ο κορεμπιουάνα. De unde o fi pornit, nimeni nu știe. Cu antenele întinse, puteai muzică să asculți. Din lumină și indigo, precum o nebunită felină amețită, de iutea schimbare a imaginilor ei, ca în oglindă. Îți voi vorbi până în zori și mai încolo. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστούμε μαντάρε. Και ήταν υπέροχο που τα ακούσαμε στη γλώσσα τη Ρουμάνη. Ναι, ναι, ναι. Ευχαριστώ που είχα την ευκαιρία να το κάνω. Δεν το είχαμε σκεφτεί πριν. Πολύ ωραία ιδέα και σκεφτεί, πολύ ωραία σκέψη. Το είχα σκεφτεί, ναι. Αλλά εκεί την ώρα δεν είχε. Το είχα σκεφτεί.
Εντάξει, δεν πειράζει. Εδώ είμαστε. Θα επαναλάβουμε πολλά πράγματα και ίσως και ακόμα καλύτερα να τα οργανωθούν. Και άλλες συνεργασίες και το εύχομαι, γιατί αξίζει για τις δύο μας χώρες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ. Χαρήκαμε πάρα πολύ για αυτή την έκτακτη συμμετοχή σου εδώ και για την ευκαιρία που μας δόθηκε να σε ξαναδούμε μετά από τόσα χρόνια. Και ευχόμαστε και στο μέλλον πραγματικά να μπορέσουμε και εμείς ξανά να σε καλέσουμε στην Κόρινθο και να τα πούμε. Ίσως και να έρθουμε κι εμείς εκεί, δεν ξέρεις. Καμιά φορά. Ταξιδεύοντας στην Ελλάδα, ανακαλύπτω πάντα τους Έλληνες. Και τους αγαπώ περισσότερο. Κάθε φορά είναι μια καινούρια ανακάλυψη και μια καινούρια αρχή, ε. Κάθε φορά ανακαλύπτω άλλες αξίες, άλλους ανθρώπους. Γνωρίζεις καινούριους ανθρώπους, να είναι πολύ σημαντικό. Αυτό το πλεονέκτημα έχουν τα ταξίδια και η επικοινωνία μεταξύ των λαών και των ανθρώπων. Ναι. Και κάθε φορά που ταξιδεύω στην Ελλάδα, είμαι σαν ο Κώστας Ουράνης, που κάποτε ταξίδευε παντού στην Ευρώπη και στη Ρουμανία. Μάλιστα. Α, δεν είπαμε, δεν αναφερθήκαμε στον Ουράνη, στην τιμή που... Της υποτροφίας που σου δόθηκε, ακριβώς γιατί είχες ασχοληθεί πάρα πολύ με το έργο του Κώστα Ουράνη και είχες μεταφράσει δηλαδή. Ναι, και την ποιήση και την πεζογραφία. Ναι, και για το λόγο αυτό τιμήθηκες από ποιο ίδρυμα, από εδώ στην Ελλάδα. Το κρατικό βραβείο μετάφρασης νομίζω, ε. Ναι, νομίζω. Βραβείο, ναι. Κρατικό βραβείο. Πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό. Μεγάλη τιμή. Και πάλι πρέπει να το πω, κατά τύχη, το βιβλίο με τα ποιήματα του Κώστα Ουράνη, ναι, από το οποίο μετάφρασα, μου το έδωσε η κυρία Αρχιώτα. Α, θα με πάει στο γραφείο τότε, σώμα. Ναι, και δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Ναι. Σε ποιο γραφείο είχατε πάει? Το γραφείο μου μέσα, το δικό μου. Α, και είχες το βιβλίο και ναι, το γράφησες. Ναι, και το χάρισα. Και δεν θα το ξεχάσω ποτέ αυτό, ότι στάθηκε στο βιβλίο του Κώστα Ουράνη. Νομίζω ότι πρέπει να μου είπε πόσο του άρεσε και το έβγαλε από τη βιβλιοθήκη μόλι μου την καρδιά και το χάρισε. Και δεν το αντικατέστησα ποτέ, έχω άλλα βιβλία του Ουράνη, εκείνο είπα, χαρίστηκε στο Βαλέριο Μαρντάρε και τελείωσε. Και το αποτέλεσμα. Και του δόθηκε αυτή η ευκαιρία, ναι. Και το αποτέλεσμα. Και το αποτέλεσμα δεν άργησε. Ναι, να έρθει. Ήσουν από. Πότε έγινε αυτό, πριν από πολλά χρόνια? Αρκετά νεότερος, ε. Το 94. Ναι. Ωραία. Εύχομαι να διακατέχεσαι πάντα από τον ίδιο ενθουσιασμό και από την ίδια αγάπη για την Ελλάδα και για τη λογοτεχνία της. Ναι. Εγώ νομίζω ότι κάτι έγινε τότε που έγινα φοιτητής, γιατί πριν, όταν ήμουν στο Λυκειό, δεν είχα καμιά σχέση με τον ελληνισμό, με την ελληνική γλώσσα, με την ελληνική λογοτεχνία. Δεν είχα καμιά σχέση. Και φοίτησες στο Πανεπιστήμιο εκεί του Αλεξάνδρου Κούζα. Ναι. Εκεί άκουσες τον Ανδρέα Ράδο, τον καθηγητή. Ναι, έτσι. Και προσηλυτίστηκες κατά κάποιο τρόπο, ε. Έτσι άρχισε η στο ελληνικό ιδεώδες. Που το κουβαλούσε μέσα του, διωγμένος από την Ελλάδα. Ναι. Λοιπόν, όταν έγινα φοιτητής, έγινα και Έλληνας. Φοβερό. Αυτό δείχνει δηλαδή την επιρροή και το μέγεθος του έργου του Ανδρέα του Ράδου, για την Ελλάδα και για το πνεύμα της. Μεγάλη προσφορά. Για έναν άνθρωπο τόσο σημαντικό που από τα μικρά τα του διώχθηκε από την Ελλάδα στον εμφύλιο πόλεμο το 1947. Το 47 έφυγε. Ναι, κάπου εκεί νομίζω. Μέσα στο μεγάλο
στο κλίμα δηλαδή του μεγάλου διχασμού και του εμφυλίου σπαραγμού. Ευχαριστούμε πολύ και εσάς, κυρία Παρθενίου, και εγώ, και εσένα. Και εγώ σας ευχαριστώ από όλη την καρδιά μου. Θα τα ξαναπούμε. Thank you.